Γεια! Είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξε.gr και ήρθε η ώρα να φωτίσουμε τον τόπο με ένα πολύ ιδιαίτερο φωτιστικό. Θα χρειαστούμε απλά πηχάκια και Bostik Power Repair. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα υλικά και να ξεκινήσουμε την κατασκευή. Θα χρειαστούμε πηχάκια 3 εκατοστών, γυαλόχαρτο, καλώδιο με διακόπτικη ντουί, Bostik Power Repair και Bostik Blue Tack. Ξεκινάμε γυαλοχαρτάροντας όλα τα πηχάκια για να λιάνουμε τις ακμές τους. Μην ξεχάσετε να ξεσκονίσετε καλά τα ξύλα πριν το κόλλημα. Ας ετοιμάσουμε τώρα την Bostik Power Repair. Ανοίξτε τη συσκευασία και ξεβιδώστε το γκρι και το λαχανί πλαστικό πόμα. Αφαιρέστε το λευκό δαχτυλίδι και ξαναβιδώστε το γκρι και το λαχανί πόμα. Βιδώστε μέχρι τέρμα, ώστε να τρυπήσει η αλουμινένια συσκευασία. Αφαιρέστε το λαχανί καπάκι και πιέστε τη συσκευασία μέχρι να αρχίσει να τρέχει η κόλλα. Τυπώστε το σχέδιο από το diy.bostik.com και επάνω εκεί τοποθετήστε 4 πηχάκια ευθυγραμμίζοντάς τα με την εκτύπωση. Κολλήστε πρώτα τα 2 πλαϊνά πηχάκια με Bostik Power Repair. Στο τελευταίο πηχάκι θα βάλετε κόλλα και στις 2 άκρες. Συνεχίστε να δημιουργείτε τετράγωνα μέχρι να σας μείνουν 4 τελευταία πηχάκια. Τα 4 τελευταία πηχάκια λοιπόν θα σχηματίσουν την βάση του φωτιστικού και θα προσθέσουμε στη μέση το κοντό πηχάκι αυτό των 17 εκατοστών για να κολλήσουμε εκεί το ντουί. Συνδέστε το ντουί με ένα καλώδιο με διακόπτη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στο πλάι της τετράγωνης βάσης μπορείτε να κόψετε λίγο το πηχάκι ώστε να χωράει να περάσει το καλώδιο. Τώρα, περάστε το ντουί κάτω από το τετράγωνο της βάσης και κολλήστε το στο ενδιάμεσο πηχάκι χρησιμοποιώντας αρκετή ποσότητα Bostik Power Repair. Εδώ, πολύ χρήσιμο είναι το Bostik Blue Tack, καθώς μπορεί να συγκρατήσει το ντουί στη θέση του μέχρι να στεγνώσει η κόλλα. Πάμε να κολλήσουμε τα τετράγωνα τώρα. Με ένα διαβήτη σημειώστε 1,5 εκατοστό από την άκρη κάθε γωνίας του τετραγώνου. Τοποθετήστε το ένα τετράγωνο πάνω στο άλλο, έτσι ώστε το πάνω τετράγωνο να ευθυγραμμιστεί με τα σημάδια των 1,5 εκατοστών στο κάτω τετράγωνο. Τραβήξτε γραμμές με ένα μολύβι. Απλώστε Bostik Power Repair στα σημάδια και κολλήστε το πάνω τετράγωνο. Τώρα βάλτε μουσικούλα και συνεχίστε έτσι μέχρι να κολλήσετε όλα τα τετράγωνα που έχετε φτιάξει. Στο τέλος, κολλήστε και τη βάση με τον ντουί, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Βάλτε και λίγη Bostik Power Repair στην έξοδο του καλωδίου για να μην σας ταλαιπωρεί. Αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για μία μέρα και έτοιμη για διακόσμηση. Α, και κάτι ακόμα. Χρησιμοποιήστε Blue Tack στη βάση του φωτιστικού για να μην το ρίξετε κατά λάθος. Με γεια!